Και να ξεκινήσουμε με το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έτσι απασχόλησε την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακο. Επανεξελέγει πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά είχαμε και δύο έτσι αρνητικές εξελίξεις. Τη μη εκλογή δύο βουλευτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Μίμη Δημητριάδη και του Θέμη Μουμουλίδη, στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Πριν, όπως εύστοχα, είπες ότι ο κύριος Τσίπρας εξελέγει με 93,54% από το δεύτερο συνέδριο, δεν είχε άλλο εξάλλου αντίπαλο. Οφείλει να σταθούμε σε αυτό που έγινε πριν από λίγες ώρες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου τιμήθηκε ο καθηγητής παθολογίας, καρδιολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Χαρίσιος Μπουντούλας. Ναι. Ο κύριος Μπουντούλας κατάγεται από το Βελβεντό, τιμά τη χώρα στην Αμερική όπου ζει. Τώρα ζει στο Βελβεντό. Στα πλαίσια αυτό, το Περιφερειακό Συμβούλιο έκρινε ως όφιλε να πράξει και τίμησε για την προσφορά του τον καθηγητή, τον κύριο Μπουντούλα. Και θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ αύριο στα δελτία ειδήσεων του West. Ωραία, τώρα να έρθουμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι χθες έπεσε η αυλαία των διαδικασιών του Δευτέρου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουμε την εκλογή με 93,54% εκ νέου του Αλέξη Τσίπρα στη θέση του Πρόεδρου. Μοναδικός υποψήφιος, άλλωστε. Μοναδικός υποψήφιος. Αξίζει να σημειωθεί, Δημήτρη, ότι ήταν αναμενόμενο, αλλά το ποστό που συγκέντρωσε ο κύριος Τσίπρας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν αναλογιστεί κάποιος ότι στο προηγούμενο συνέδριο ο κύριος Τσίπρας είχε εκλεγεί με ένα 74%, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το 2000, είχε εκλεγεί το 2013 με ένα 74%, ενώ σαν πρόεδρος του συνασπισμού, που δεν είχε μεταξελθεί ακόμα σε ΣΥΡΙΖΑ, είχε συγκεντρώσει το ποστό 70%. Μεγάλα ποσοστά, αυτό όμως δηλώνει ότι η οργανωμένη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν απαριθμεί το ποσό που πήρε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, προσπάθησε να διαφυλάξει το πρόσωπο του αρχηγού της, το πρόσωπο του Προέδρου της. Γιατί η κριτική όλη που ασκείται ασχολείται καθαρά στο πρόσωπο του κ. Αλέξη Τσίπρα. Με δεδομένο το ότι δεν έχει μια συμπαγή βάση, με δεδομένο το ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά την οργανωτική δομή και φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ φυσιολογικό να είχαμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Και αυτό το αποτέλεσμα βέβαια μας δικαιώνει, γιατί μεταφέρθηκε και μεταφράστηκε όσον αφορά και την αποδοχή των στελεχών, των πρωτοκλασσάτων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία επίσης κρατηθήκανε ανάλογα σε πολύ καλά επίπεδα και η ψηφοφορία όσον αφορά την ανάδειξή του στα εκ νέου σαν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής κατέδειξε ότι τα πρόσωπα τα οποία δεχτήκαν τη σκληρότερη και τη μεγαλύτερη κριτική πρωτεύσανε πάλι σε ψήφους, με αποτέλεσμα να έρχεται να επιβραβεύει αυτό το οποίο προσεγγίσαμε και αναλύσαμε, ότι ήταν πολύ φυσιολογικό από τα μέλη του συνεδρίου να διαφυλαχθούν τα πρωτοκλασσάτα στελέχη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε εσωκομματικό πρόβλημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια δεν πάψανε και δεν έλειψαν οι φωνές διαμαρτυρίες. Μια φωνή η οποία ήρθε από τον υπουργό, τον κύριο Σκουγλέτη, ο οποίος άκουσον πάλι και αυτό ήταν πολύ αρεμασμένος όσον αφορά την εκλογή του στη νέα Κεντρική Επιτροπή. Να δώσουμε τώρα μια εικόνα σε σχέση με τους 9 που έχουν εκλεγεί. Πρώτος σε ψήφους είναι ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος με 1.312 ψήφους. Ακολουθεί ο Νίκος Φίλης με 1.308. Τέσσερις ψήφοι χωρίζουν τους δύο. Ο κύριος Νίκος Βούτης με 1.272. Ο κύριος Ξάνθος Ανδρέας με 1.222. Ο κύριος Ραγασάκης Γιάννης με 1.209. Ο Σκουρλέτης ο Παναγιώτης με 1.157. Είναι έκτος στη σειρά, από ό,τι καταλαβαίνεις, άσχετα να σκεφτεί. Παρότι διαφώνησε με κάποιες επιλογές, εκλέχθηκε σε καλύτερα, κύριε Σκουρλέτης. Πολλοί κάνουν λόγο ότι ο κύριος Σκουρλέτης επέλεξε αυτόν τον χώρο για να μπορέσει να σωθεί. Να σώσει το αριστερό προφίλ, το αριστερό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι τέτοιο βέβαια. Έχει ρίσματα πολλά στο πράγμα. Ακολουθεί ο κύριος Πολάκης Παύλος με 1.137. Βλέπε τα θέματα υγείας τα οποία κινήσαν μια μεγάλη κουβέντα και δέχτηκε πολλά πειρά από το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο άνθρωπος ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης πολύ ορθά, γιατί η διαδικασία που έχει επιλέξει για τις 4 άδειες. Καλά, τώρα δεν μπορεί η Παρασκευή βράδυ να βγάζει τροπολογία και να την αποσύρει μετά. Την 9 συμπληρώνει η Ρένα Δούρου με 1.090 ψήφους. Από αυτό, από μόνο του λέει πολλά. Διαφυλαχτήκαν πάρα πολύ. Ουσιαστικά δόθηκε γραμμή να υπάρχει προστασία των πρωτοκλασσάτων στελεχών με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ανάλυση είναι ότι έπρεπε να το κάνουν αυτό, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε εσωκομματική αμφισβήτηση. Τώρα, να έρθουμε στα της Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ είχαμε 4 υποψηφίους από τη Δυτική Μακεδονία, 5, μπορεί και παραπάνω. Αυτά που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι δεν έχουν εκλεγεί στη Νέα Κεντρική Επιτροπή οι βουλευτές Μίμης Δημητριάδης και Θέμης Μουμουλίδης. Αυτό, σαν εικόνα, σαν αίσθηση, μπορεί να φαντάζει ότι είναι αρνητικό. Δεν είναι, Δημήτρη, με δεδομένο το ότι άλλη είναι η βάση και το σώμα ενός συνεδρίου και άλλη είναι η παρουσία που μπορούν να είχαν οι δύο συγκεκριμένοι βουλευτές. Το ερώτημα που τίθεται, οι δύο συγκεκριμένοι βουλευτές τυχαίνουν της πλήρης αποδοχής από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία συμμετείχαν στη διαδικασία του συνεδρίου? Ένα είναι ζήτημα αυτό. Και το δεύτερο είναι, έχουν αναγνωρισιμότητα σε επίπεδο κεντρικό? Γιατί αν είχαν αναγνωρισιμότητα,
θα εκλεγόταν ένας τουλάχιστον εξ αυτών. Αντ' αυτούς όμως έχουν εκλεγεί ο Αναστάσιος ο Πολιτίδης, βλέπε ο άνθρωπος που έχει αναλάβει να συντονίζει το έργο της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο νομού Κοζάνης, έχει παρέλθει η θητεία του και απορώ γιατί δεν γίνονται διαδικασίες, και αυτό είναι μια εικόνα άσχημη όσο αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και τις εσωκομματικές του διαδικασίες. Και η κυρία Θεοδώρα Γκούλιαρου, η οποία εκλέγει σε αντίθεση βέβαια με τον Βασίλη Κωνσταντινίδη, ένα από τα ιστορικά στελέχη του συνασπισμού και μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και αυτός από την πλευρά του δεν έχει εκλεγεί. Αυτό έχει πολλές αναγνώσεις. Εμείς θα σταθούμε όμως πολύ σύντομα και στη στάση που κράτησε ο κύριος Κουκλέτης, ο οποίος ζήτησε να κρατήσουμε την αριστερή μας φυσιογνωμία. Μάλιστα. Αυτό το οποίο παρουσιάζουμε δεν είναι αριστερό και ζήτησε το 17% που είναι στο ΤΑΙΔΕΘ να μεταφερθεί στο υπερταμείο για να γίνει μαζί με το άλλο 34-51% και να αξιοποιηθεί με άλλες διαδικασίες και όχι πώλησης των μετοχών ή ακόμα και εκπίσεις για να μειωθεί το ελληνικό χρέος. Αυτά όλα είναι στην ατζέντα και με δεδομένο ότι εντός της εβδομάδας εκκρεμεί μια συνάντηση του κ. Σκουρλέτη, των σωματείων της ΔΕΗ που δρούν στην Δυτική Μακεδονία, της Γενόπου ΔΕΗ, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας του Θοδωρή Καρυπίδη, των βουλευτών, και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι δεσμεύσεις σε τέσσερα ζητήματα τα οποία τα παρουσιάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε όσο αφορά το αντικείμενο της σύσκεψης και τα οποία είναι μη διαπραγματεύσιμα. Να θυμίσουμε στους φίλους τηλεθεατές ότι σε περίπτωση που δεν υιοθετηθούν θα σημαίνει αυτόματα σύμφωνα με τις δηλώσεις του Θοδωρή Καρυπίδη ότι θα πρέπει να περάσουμε σε θεσμική εκτροπή. Καλά, αυτό είναι άλλο λόγια να αγαπιόμαστε, αλλά αυτά υφίστανται, αυτά υποθήκαν. Μένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνάντηση η οποία ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας.